Θα συνδεθούμε με την Σοφία Φασουλάκη, γιατί έχουμε και αλλαγές. Σοφία, πριν από λίγο ανακοινώθηκαν στα υπαίθρια μπουζούκια και κλαμπ. Να δούμε τι περιλαμβάνεται επίσης και στη διάταξη για τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς στα γυροκομεία. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Η Ινδική μετάλλαξη επελάβει και στη χώρα μας, όπως ενημερωθήκαμε και χθες από την ενημέρωση των ιατρικών συντακτών. Ένα στα δύο κρούσματα που εντοπίζονται είναι η μετάλλαξη Δέλτα. Κυρίως την εντοπίζεται από τους ειδικούς από σειροές από τα νησιά που έρχονται και καταφθάνουν στα σπίτια τους. Κολλάνε γονιούς, παππούδες και γιαγιάδες, ενώ σειροές βλέπουμε και στους εργασιακούς χώρους. Έτσι λοιπόν υπάρχουν αλλαγές της τελευταίας στιγμής στην κοινή υπουργική απόφαση για τα κέντρα διασκέδασης. Τα υπαίθρια λοιπόν κέντρα διασκέδασης, κλαμπ και μπουζούκια θα ανοίγουν από σήμερα μόνο για εμβολιασμένους και καθήμενους με πληρότητα 85%. Την άλλη εβδομάδα η ρύθμιση στη Βουλή για την υποχρεωτικότητα των εργαζόμενων στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, τόσο στις ιδιωτικές όσο και στις δημόσιες μονάδες. Τι θα προβλέπετε, Λίνα? Η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει ότι δεν θα υπάρχουν απολύσεις. Υπάρχει μόνο η αναστολή εργασίας, δηλαδή θα βγαίνουν οι υπάλληλοι όσοι δεν εμβολιάζονται σε άνευ αποδοχών άδεια, όμως δεν θα απολύονται. Επιπλέον, όπως μαθαίνουμε, δεν θα συνδέεται ο εμβολιασμός με πειθαρχική κύρωση. Αυτό το σενάριο που ακουγόταν τις τελευταίες ημέρες δεν θα προβλέπεται στην νομοθετική ρύθμιση. Ωστόσο, ο εργοδότης, είτε είναι αυτό στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, θα μπορεί να ρωτά τον εργαζόμενό του εάν είναι εμβολιασμένος ή όχι. Κλείνοντας, Λίνα, καταλαβαίνεις ότι αλλάζει το τοπίο στις εργασιακές σχέσεις από την ημέρα που θα ψηφιστεί, που θα περάσει αυτή η νομοθετική ρύθμιση. Όλοι θα πρέπει, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, όλοι οι εργοδότες θα προβλέπεται νομοθετικά να ρωτούν τους εργαζόμενούς τους αν είναι εμβολιασμένοι ή όχι, προκειμένου να αποφασίσουν τι θα κάνουν και πώς θα απασχολήσουν από εδώ και στο εξής τους εργαζόμενούς τους. Ναι. Το θέμα της πανδημίας, Λίνα, απασχόλησε για μία ακόμα φορά τον Πρωθυπουργό, νωρίτερα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου. Είχε συνάντηση με τον Επίτροπο Αρμόδιο για την Εσωτερική Αγορά, τον κύριο Τιερί Μπρετόν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φάνηκε αισιόδοξος, είπε ότι έχουμε πάρα πολλά εμβόλια στη διάθεσή μας, δίνουμε κίνητρα και αντικίνητρα στους εμβολιασμένους. Δήλωσε αισιόδοξος ότι η εμβολιαστική πορεία της χώρας θα πάει προς το καλύτερο. Σε ευχαριστώ πολύ και εμείς πάμε να ακούσουμε τι συγκεκριμένα είπε ο Πρωθυπουργός. We have reached the point where we have vaccines for every single European, and now the challenge is to convince people to get vaccinated. And we have also reached that threshold. And I'm happy to report that with a comprehensive campaign that we have put together, and I think with a proper balance between incentives and disincentives, we see vaccinations significantly pick up over the past weeks, and we need to continue along that path.